Καλησπέρα, είμαι ο Στάθης ο Κοσμίδης, είμαι υπεύθυνος του αγωνιστικού τμήματος της Catem Southeast Europe. Η εταιρεία μας, όπως τα τελευταία 20 χρόνια έτσι και φέτος, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όλη η χώρα, συνεχίζει να βρίσκεται στα πανελλήνια πρωταθλήματα, τώρα εδώ στο Enduro, όπως και στο Motocross, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας όλους τους αθλητές ιδιοκτήτες των μοτοσυκλετών μας, Catem, και σε περίπτωση ανάγκης οποιοδήποτε άλλος χρειαστεί και μπορούμε να βοηθήσουμε. Σκοπός της παρουσίας μας στα πανελλήνια πρωταθλήματα είναι η στήριξη πρωτίστως των ιδιωτών αθλητών, οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο κόστος συμμετοχής στους αγώνες, έχουν έξοδα συμμετοχής, έχουν έξοδα μεταφοράς, έχουν ξενοδοχεία, έχουν φαγητά, και εμείς προσπαθούμε, έχοντας την ομάδα μας, με τον εξοπλισμό μας, τις τέντες μας, τα εργαλεία μας, τα ανταλλακτικά μας, μηχανικούς, να βοηθήσουμε να εξελιχθεί όσο δυνατόν περισσότερο η πιθανότητα του να κάνει κάποιος όλα αυτά τα έξοδα πηγαίνοντας σε κάποια μεριά της Ελλάδος και τελικά να μην καταφέρει να τρέξει επειδή κάτι του λείπει. Είτε αυτό είναι ένα ανταλλακτικό πριν τον αγώνα, είτε έχει πάθει μια ζημιά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, έτσι ώστε αυτή η πιθανότητα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Κάθε χρόνο, πριν την έναρξη των πανελλήνιων πρωταθλημάτων, εμείς ανακοινώνουμε σαν εταιρεία κάποιες αγωνιστικές παροχές για το έτος που έρχεται. Οι παροχές αυτές που ανακοινώνονται, οι οποίες διαφέρουν συνήθως από χρονιά σε χρονιά αναλόγως τις ανάγκες του κόσμου την κάθε περίοδο, έχουν να κάνουν πρωτίστως με την τιμή της μοτοσυκλέτας. Εμείς έχουμε ένα τιμοκατάλογο που έχει μια προτινόμενη λιανική τιμή, αλλά υπάρχει και μια προτινόμενη αγωνιστική τιμή. Είναι ένας τρόπος να βοηθούνται οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν όλο τον χρόνο έξοδα να έχουν μια διαφορετική τιμή από κάποιον απλώς παίρνει τη μοτοσυκλέτα του για απλή χρήση και όχι για αγωνιστική. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια έκπτωση στα ανταλλακτικά και στα αξεσουάρ της τάξης του 14%. Υπάρχει δυνατότητα και δίδονται πριν για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, νομίζω είναι 1.800-1.500 για την τελική κατάταξη των πρωταθλημάτων σε Enduro και Motocross, σε συγκεκριμένες κύριες κατηγορίες, όχι σε όλες τις κατηγορίες. Πέρα από αυτό, για μένα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ το νούμερο, που και αυτό παίζει ρόλο, όσο σημαντικότερο πράγμα είναι η υποστήριξη στον αγώνα, δηλαδή η ύπαρξη της εταιρείας σε κάθε αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Αυτό δημιουργεί στον μελλοντικό πελάτη ή στον αναβάτη το αίσθημα ασφάλειας ότι ξέρω θα πάω οπουδήποτε στην Ελλάδα που έχει έναν αγώνα, η Catem είναι εκεί. Οτιδήποτε έχω ξεχάσει, δεν πρόλαβα να πάρω, μου έτυχε, κάτι στραβώ, ξέρω ότι η εταιρεία είναι εκεί, θα πάω στην εταιρεία, θα ζητήσω κάτι και κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσω να εξυπηρετηθώ και να βγάλω τον αγώνα μου. Ονομάζομαι Κυριακίδης Χρήστος. Είμαι υπεύθυνος πωλήσεων στην Extra Products, η οποία αντιπροσωπεύει τις μοτοσυκλέτες Huzzapper και GasGas. Πάνω από 15 χρόνια ακολουθάμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro, υποστηρίζοντας τους αναβάτες και με τεχνική υποστήριξη και στα χρονόμετρα. Η δουλειά μας εδώ είναι να προβάλλουμε την εταιρεία, τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε. Γι' αυτό και πρέπει να είναι όταν γίνονται αυτοί οι αγώνες να ξεκινάνε αν είναι δυνατόν μέσα από τις πόλεις, για να μαθαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς είναι οι αγώνες Enduro. Εάν κάποιος υποψήφιος αγοραστής επιλέξει μια μοτοσυκλέτα είτε GasGas είτε Huzzapper και θέλει να ακολουθήσει κάποιο κύπελο ή Enduro πανελλήνιο, υπάρχει μια αγωνιστική έκπτωση 5% από την αρχική τιμή. Δωρεάν λιπαντικά της Denicol πριν από κάθε αγώνα. Ένα σετ αλυσιδογράναζα δωρεάν τη χρονιά της AFAM. Ένα σέρβις δωρεάν μπρος-πίσω ανάρτησης. Επιπλέον έχει έκπτωση 15% σε ανταλλακτικά Huzzapper Vita GasGas και 20% σε ένδυση Hebo. Από εκεί και πέρα, η υποστήριξη που θα παρέχουμε εμείς είναι βέβαια δωρεάν, εδώ και πολλά χρόνια.
παροχές αυτές εξακολουθούν να είναι ίδιες, παρόλο που οι εποχές έχουν γίνει πιο δύσκολες. Καλησπέρα, είμαι ο Αντινέδης Όδωρος. Εκπροσωπώ την εταιρεία της Beta. Είμαι αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Beta. Και φέρνουμε τις μοτοσυκλέτες αυτές που απευθύνονται αποκλειστικά σε αγωνιζόμενους και όχι μόνο. Υπάρχει γκάμα αγωνιστικών μοτοσυκλετών και υπάρχει γκάμα μηχανάκια πόλης. Η γκάμα απευθύνεται σε μεγάλο φάσμα για όλες τις ηλικίες και ειδικότερα οι μοτοσυκλέτες εντούρο απευθύνονται σε ανθρώπους που αγωνίζονται αλλά και στον απλό ερασιτέχνη. Είναι μοτοσυκλέτες πολύ φιλικές στο χρήστη, πολύ αξιόπιστες όπως έχουν δείξει και τα προηγούμενα χρόνια και πολύ εύκολες για τον αρχάριο μέχρι και τον επαγγελματία οδηγό εισαγωγικά. Είναι πολύ ανταγωνιστικές οι τιμές. Το κόστος είναι αρκετά χαμηλό. Σκοπός μας δεν είναι να βγάλουμε χρήματα, αλλά να βοηθήσουμε τον οποιοδήποτε αναβάτη από κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα τον ερασιτέχνη, γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, μόνο για ερασιτεχνισμό μιλάμε στην Ελλάδα. Οι αγώνες για τα προσεχή χρόνια δεν είναι λίγο αβέβαιο το μέλλον των αγώνων, οπότε δίνουμε μεγάλη έμφαση στον ερασιτέχνη και στον χρήστη, τον οποίο δεν χρησιμοποιείται μοτοσυκλέτα αποκλειστικά για αγώνες, αλλά για να πάει το εντούρο του, το Σαββατοκύριακό του, μετά από μια εβδομάδα εργασίας, για όσους έχουν εργασία πλέον, να μπορεί ένα Σαββατοκύριακο να ξεδώσει, να μπορεί να χρησιμοποιήσει το μηχανάκι του, παίρνοντάς το Σάββατο ή την Κυριακή, βάζοντας μπροστά, χωρίς να κάνει τίποτα, να μπορεί να χρησιμοποιήσει την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να είναι προγραμματισμένος. Είναι πλέον πολύ αξιόπιστες οι μοτοσυκλέτες. Τα κόστη των ανταλλακτικών είναι και αυτά επίσης χαμηλά, καθώς και συντήρηση. Φέτος η γκάμα εμπλουτίστηκε με δίχρονους κινητήρες με κυρισμούς στα 250 και στα 300 κυβικά, που αυτά απευθύνονται ακόμα σε μεγαλύτερη γκάμα αναβατών που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και σε πιο δύσκολες συνθήκες, σε πιο extreme enduro που λέμε, που είναι πλέον της μόδας. Αυτά τα μηχανάκια, τα 250 και 300 κυβικά του 2 χρόνων, είναι αυτά που δεν χρειάζονται καθόλου συντήρηση. Είναι μηχανάκια που τα χρησιμοποιείς κάθε εβδομάδα χωρίς να χρειαστείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Είναι πολύ ανέξοδο το enduro αν χρησιμοποιηθεί για ερασιτεχνική χρήση. Δεν μπορεί να στοιχίσει παραπάνω από ένα οποιοδήποτε άλλο χόμπι. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες σε κάθε αθλητική διοργάνωση, είτε λέγεται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είτε κάποιο κύπελο Νοτίου ή κάποιο Attica Cup, κάποια διοργάνωση που είναι κοντά στην Αθήνα που δίνουμε περισσότερη έμφαση εκεί. Γιατί πλέον το Πανελλήνιο έχει γίνει πολύ έξοδο, οι συμμετοχές έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, δηλαδή είναι το νούμερο του 30-40 συμμετοχών είναι απογοητευτικό. Οπότε βάση θα δώσουμε πιο πολύ στα τοπικά πρωταθλήματα, ειδικότερα της Αττικής, το οποίο μαζεύουν και πολλές συμμετοχές, κοντά στις 100 ίσως και παραπάνω. Εμείς είμαστε παρόντες σε κάθε αγωνιστική δράση, με την τέντα μας στα ΣΕΧ. Βοηθάμε οποιοδήποτε αναβάτη, όχι μόνο με Beta, αλλά και οποιοδήποτε άλλον θέλει να ζητήσει τη βοήθειά μας. Οι μοτοσυκλέτες μας, όπως αποδείχτηκε, είναι πολύ ανταγωνιστικές. Φέτος ο Ηλίας Κουρλής πήρε την κατηγορία στα Junior. Και μια απόδειξη ακόμα ότι το μοτοσυκλέτα μας είναι πολύ ανταγωνιστική είναι, που λέμε αυτό το μηχανάκι από την έκθεση στο Βάθρο, είναι με τη συμμετοχή του Γιάννη του Παυλίδη, που όντως απόν για μια ολόκληρη χρονιά ήρθε εδώ στα Γρεβενά και με μια μοτοσυκλέτα RR3.5 του 2013, πραγματικά ήταν από την έκθεση, ανέβηκε πάνω, βολεύτηκε αμέσως και έκανε και πολύ ανταγωνιστικούς χρόνους και φτάνοντας στην τρίτη θέση στην Ε2.
Εύχομαι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα να αλλάξει και να πιάσουμε τα νούμερα σε πωλήσεις σε προ-τριών ετών, δηλαδή γύρω στα 500 μοτοσυκλέτες εντούρο το χρόνο, γιατί νομίζω οι 120 που θα πάει φέτος δεν αντιπροσωπεύουν το δυναμικό στην Ελλάδα. Επίσης θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αναβαθμιστεί και το εντούρο, να μπουν ξένοι χορηγοί, ξένοι προς τη μοτοσυκλέτα χορηγοί και να φτιάξουμε πρωτάθλημα όπως η Πορτογαλία, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένο και χωρίς η οικονομική κατάσταση των Πορτογάλων να είναι διαφορετική από τη δικιά μας. Με την ευκαιρία του τέλους του πλαθήματος του Πανελληνίου πλαθήματος Enduro, θα ήθελα να κάνω μια παρουσία της εταιρείας μας για το χωμάτι, στο χώρο του χωμάτι του Enduro και Motocross. Έχουμε ένα κατάστημα ηλεκτρονικό, το monstershop.gr, το οποίο γίνονται ηλεκτρονικές πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα, και έχουμε δημιουργήσει στα Γρεβενά το MX House, το οποίο έχει όλη την εξέλιξη από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro σε συνεργασία, αποκλειστική πλέον συνεργασία με την Jolly Racing, την επίσημη ομάδα που τρέχει για τη Honda στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχουμε όλη την εξέλιξη στα Γρεβενά. Εξελίσσουμε τα Honda αρχικά, αλλά όχι μόνο Honda, δουλεύουμε με όλες τις εταιρείες. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα υποστήριξης για όλους τους αγώνες, τους ελληνικούς αγώνες χωμάτινους, Motocross, Scrabble και Enduro. Η ομάδα μας έχει 4 μέλη. Ο αδερφός μου που είναι ο μηχανικός είναι και ο κύριος αγωνιζόμενος. Υποστηρίζουμε όλους τους ιδιώτες αναβάτες στους αγώνες με τις τέντες μας. Υπάρχει σημείο σέρβις, ανταλλακτικά κυρίως για Honda αλλά και για όλες τις εταιρείες που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε όλους τους αγώνες. Υπάρχουν κάποιες παροχές οι οποίες είναι κάποιες εκπτώσεις που κάνουμε στους πελάτες μας με την αγορά κάποιες μηχανής Honda. Όπως είπα πριν, προμηθεύουμε αποκλειστικά πλέον τις μηχανές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από την Jolly Racing, όλα τα Honda CRE. Πρέπει να ευχαριστήσουμε κάποιους χορηγούς, όπως ήταν φέτος η Repsol με τα λάδια της, μας στήριξε. Έχουμε κάποιους φίλους που μας βοηθάνε αφιλοκερδώς. Είναι στην ομάδα κύρια μέλη, ο Γιάννης Δραγατσίκης και η Δέσποινα Καρασίμου, η Παναγιώτα και ο Χρήστος Πάντα. Είχαμε μια πολύ καλή χρονιά φέτος, δεύτερη θέση Ε2. Και περιμένουμε του χρόνου κάτι καλύτερο. Να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες που μας τίμησαν φέτος, γιατί ήταν πάρα πολύ από όλη την Ελλάδα. Ξέχασα να αναφέρω ότι διοργανώνουμε κάποια σεμινάρια Enduro, όπως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Φέραμε τον Τούλιο Πελεκρινέλη, που είναι ο κύριος άνθρωπος που οργανώνει την ομάδα της Jolly Racing για τη Honda. Ένα άνθρωπος που προπονούσε τον Άχολα. Μας έκανε την τιμή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήρθε στην Ελλάδα για ένα διήμερο σεμινάριο οδήγησης, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Προσπαθούμε να οργανώσουμε μια εβδομάδα ολόκληρη σεμιναρίων οδήγησης. Το Νοέμβριο θα πάρουν οι αποφάσεις. Από την καινούργια χρονιά θα ανακοινώσουμε τα σχέδιά μας. Να ευχαριστήσω και το Enduro.gr που είναι πάντα μαζί μας και μας υποστηρίζει.